Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει. Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Γεια μας ρε παιδιά. Αγωνία μου αυτή με λιώνει.
Γιάννης Παπαϊωάννου, πώς θα περάσει η βραδιά. Πώς να περάσει η βραδιά. Με πολύ ωραία ρεμπέτικα τραγούδια θα περάσει απόψε η βραδιά. Από μια εξαιρετική ορχήστρα, από καλλιτέχνες που είναι το είδος τους, που είναι αφοσιωμένοι σε αυτό εδώ και χρόνια και το γνωρίζω πολύ καλά. Από κάνα δύο εκπλήξεις που καμία σχέση δεν έχουν, τουλάχιστον ορατή, αλλά έχουμε δύο ωραίες εκπλήξεις ακόμα. Ωραία παρέα λοιπόν, ωραία τραγούδια και μια ρεμπέτικη βραδιά όπως επίμονο μας τη ζητάτε και εμείς ευχαρίστως ανταποκρινόμαστε. Λοιπόν, για πάμε λίγο πάλκο, για να κάνουμε μετά τις συστάσεις μας. Τα ψάρια που τα πιάσω, τα πουλώ στην άλλη.
Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τις καλησπέρες, παιδιά. Σάσα Παπαλάβρου. Γεια σου, Σούλα μου. Χαίρετε. Τώρα εσύ, ας πούμε, σε ρεμπέτικη βραδιά, τι δουλειά έχεις, για πες μου. Μα εδώ είναι το θέμα, ότι έρχομαι για να σε εκπλήξω. Είσαι μία από τις εκπλήξεις, λοιπόν, της απόψης. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Γιατρεύει τις πληγές, αμαν δόκτορ. Που γιατρεύει τις πληγές. Η αλήθεια είναι ότι κουβαλάω δύο πράγματα μέσα μου, πέρα από τη τζαζ που συνήθως όλοι με συνδυάζουν με αυτό το χώρο. Έχω μέσα μου και πάρα πολύ την ελληνική, παραδοσιακή, ρεμπέτικη κτλ. Μουσική. Οπότε έχω αποφασίσει να κάνω ένα πάντρεμα, αυτά τα ετερόκλητα φαινομενικά τουλάχιστον ήδη, να τα ενώσω και να κάνω μία δική μου πρόταση. Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι είναι το κόνσεπτ της πρώτης μου δισκογραφικής δουλειάς. Ευελπιστώ ότι γύρω στο Πάσχα και ίσως αργότερα να είναι έτοιμη. Οπότε αυτή είναι η προσέγγιση μου, παραδοσιακά, με τζαζ οπτική, τζαζ με παραδοσιακή οπτική. Μπορούμε να το δούμε όπως θέλουμε. Καλή επιτυχία σας, Σούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία Δικτά. Γεια σας. Καλώς μας ήρθες πάλι. Καλώς σας βρήκα πάλι. Τι κάνεις, Μαράκι μου? Καλά, μια χαρά. Εσύ δεν είναι ακροβατής? Όχι, εγώ είμαι σταθερή. Ρεμπέτικο χρόνια. Σταθερή. Στην αξία. Σταθερή στην αξία. Ναι, ναι, ναι. Τι σε βλέπουμε κάπου φέτος? Φέτος, Κυριακές μεσημέρια είμαι στην Καμάριζα, πούμε και χρόνια στο Λαύριο, στο Σφύρλα, στην ταβέρνα Σφύρλα. Τώρα Παρασκευό, Σάββατο κάτι συζητάω, δεν έχω κανονίσει, θα σας πω εν καιρό. Ναι. Στον ύπο. Αντώνης Ενίτης. Αγόρι μου. Και τι γίνεται, τώρα πού θα σε βλέπουμε? Είμαι Τετάρτη και Πέμπτη στα Παλιατζίδικα, εκεί που είμαι στο μοναστηράκι, και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι στην Αργό, στο Περιστέρι. Είναι πολύ γνωστό, παλιό μαγαζί, πολύ ωραίο μαγαζί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κατερίνα Τσιρίδου, τι γίνεται? Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά. Το μπακλαμαδάκι δεν το φέρες? Το έχει ο Μίτσιος. Α, το έχουμε. Βαγγέλης Χωρακάκης. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω. Και εγώ χαίρομαι. Έχω να σου δω κάτι μήνες από τη Σέριφο. Από τη Σέριφο. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Άλλαξε τέκη, Ναι, φέτος παίζουμε σε ένα μαγαζί που λέγεται Διαδρομές. Ναι, το ξέρω. Στην οδό Πατησίων, μαζί με τη Μαρία. Το Γεράσιμο τον Ανδρεάτο. Ωραία, ωραία, ωραία. Την Ανατολή Μαριόλα, μια καινούργια λαϊκή τραγουδίστρια, πολύ καλή. Και μια εξαιρετική ορχήστρα και μαζί και με τον Βασίλη τον Ιόν. Αλίμονο. Θα ήθελα να πω μόνο δύο λόγια για το ρεμπέτικο τραγούδι, γιατί ξέρετε είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι κάτι που έχει πολύ δυνατές ρίζες, γιατί είναι το καταστάλαγμα της ψυχής του λαού μας. Και ξέρετε, στην ιστορία μέσα πολλές φορές θελήσανε να μας αλλάξουν νοοτροπία, δίνοντάς μας, ας πούμε, και μια άλλη έτσι πιο δυτική, ας πούμε, κουλτούρα κτλ. Αλλά από ό,τι τελικά έδειξε η ιστορία, μετά από τόσα χρόνια, μετά από έναν ενάμιση αιώνα, αυτό θεριεύει. Έτσι. Αυτό δεν στερεύει. Αυτό μπαίνει μέσα στις καρδιές των μικρών παιδιών, γίνονται δυνατές ομάδες με παιδιά που παίζουν αυτό το τραγούδι. Και θα ήθελα να πω, παρόλο ας πούμε το ότι εγώ είμαι γέννημα, δηλαδή εγώ από μικρός όταν άκουσα το ρεμπέτικο τραγούδι, το ερωτεύτηκα, και θέλω να πω το ότι είναι για μένα ο πρώτος και ο τελευταίος έρωτας μουσικός στη ζωή μου. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Και εύχομαι να περάσουμε μια ωραία βραδιά και να ευχαριστηθεί ο κόσμος με ωραία τραγούδια. Μαρία Σουλτάτου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Διαδρομές, λοιπόν, Διαδρομές, υπέροχη συνεργασία με αυτόν τον εξαιρετικό και σημαντικό συνθέτη, τον Βαγγέλη τον Κορακάκη. Ομολογώ ότι περνάμε υπέροχα. Δηλαδή, είχα χρόνια να νιώσω έτσι. Ευτυχία. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι ένα άλμπουμ καινούριο το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο. Αρχές Οκτωβρίου, από τις εκδόσεις Πανός, είναι σε στίχους και μουσική του Βαγγέλη του Σίμου και δύο ξενόγλωσσα τραγούδια σε στίχους της Μαρίας Παπαδάκη και μουσική του Βαγγέλη Σίμου και μια σημαντική συμμετοχή με την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου και την ευχαριστώ μέσα στην καρδιά μου. Ωραία. Γι' αυτό. Καλό τάξη. Τραγούδια, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Βαγγέλης Γερμανός. Έλα. Επίσης, μεγάλη έκπληξη επίσης. Καμία σχέση, ορατή λέμε. Ορατή σχέση δεν υπάρχει με το ρεμπέτικο.
αλλά απόψε θα μας τραγουδήσει ρεμπέτικο. Για κάτσε, και λέω για ορατή, γιατί ο άνθρωπος, μιλάμε τώρα, μεγάλωσε στα λεμονάδικα, στα καμίνια. Δηλαδή, και αν ξέρει και αν έχει ακούσματα αυτός και μνήμες και. Εσύ, έχω κάνει και δύο ελπί με ρεμπέτικα. Ρεμπέτικα, δεν μπορεί να τα πει ρεμπέτικα, αλλά είναι κατευθείαν από τα ρεμπέτικα. Ο Αλίτης, ακόμα και ο Απόκληρος που τον παίζουμε blues, σωστά, είναι ρεμπέτικος. Σωστά, έτσι. Σωστά. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς άκουγα από τη μια Καζατζίδη και από την άλλη Beatles. Διάλεξα Beatles, έτσι. Αργότερα, επειδή ο Βαμβακάρης δεν παίζονταν, ούτε παίζεται στο ραδιόφωνο, έτσι. Αργότερα ανακάλυψα τον Βαμβακάρη κλπ. Ο Βαμβακάρης είναι ο πρωτομάστορας του συναφιού μας, έτσι. Των ανθρώπων που γράφουν τραγούδια δηλαδή. Συνεπώς, είναι και για μένα σχολείο το ρεμπέτικο. Και όλα αυτά που είπε ο Βαγγέλης, και στην καρδιά μου βαθιά μέσα. Και όταν έχω τέτοια, δεν λέω, ας πούμε, baby, λέω μωρό μου. Οπότε, ρεμπέτικο. Και blues, και jazz, και όλα, έτσι, όλα, έτσι, όλα, έτσι, όλα, έτσι, όλα. Έτσι. Η μουσική είναι δώρο του Θεού. Σωστά, σωστά. Έτσι, τι ωραία. Ανοιχτές ψυχές και ανοιχτά αυτιά. Με τον Χρήστο τον Δάντη, την προηγούμενη φορά που ήταν στην εκπομπή, μια εκπομπή που την είδε πάρα πολλοί κόσμος, λοιπόν, και τραγούδησε Καλδάρα, κυριολεκτικά με έχουν σταματήσει δεκάδες άνθρωποι στον δρόμο και μου λένε τι έγινε τώρα, δηλαδή πώς έγινε αυτό με τον Δάντη και τι έγινε με τον Δάντη, έχει κάνει μεγάλη αίσθηση. Έκανε μεγάλη αίσθηση και η ατάκα του που είπε, του λέω ρε εσύ αφού τραγουδάς τόσο ωραία, ας πούμε, λαϊκά τραγούδια, γιατί έχεις διάλεξει αυτόν τον δρόμο, λέει για τα λεφτά στη ροκ. Και γελάσαμε όλοι πολύ. Αγόρι μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι απόψε πάλι. Την καλησπέρα, με ευχαριστώ πάρα πολύ που με ξανακάλεσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ γενικότερα που υπάρχεις και υπάρχει αυτή η εκπομπή και δεν ακούμε μόνο ρεζιλίκια γενικότερα στην τηλεόραση. Από μουσικής άποψης. Εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα στην Κεσαριανή μαζί με τον Βαγγέλη. Το θυμάμαι σαν τώρα στις σχολικές εκδηλώσεις να παίζει τον Βαγγέλη. Μεγάλωσα σε ένα καφενείο. Πολύ γνωστό καφενείο, το Τσουβάλα. Ο Τσουβάλας ήταν ο θείος μου, είναι ο θείος μου. Και εκεί μέσα άκουσα στα jukebox και στο Τζανάκο πιο δίπλα, έτσι, από πίσω. Άκουσα τα πρώτα ρεμπέτικα τραγούδια. Τα άκουγα χωρίς. Ουσιαστικά εισέπρατα όλο αυτό που έδινε η μουσική χωρίς να καταλαβαίνω. Ήμουν ένα παιδάκι, αφομοίωνα πράγματα και αργότερα τα ανακάλυψα με το δίσκο 50 χρόνια ρεμπέτικο του Νταλάρα, λίγο μεγαλύτερος, και άρχισα να μελετάω πάρα πολύ. Μετά ήρθε αυτή η μουσική επανάσταση που έκανε ο Βαγγέλης τότε με τον Απόκληρο και τον Θανάση τον Μπίκο που παίζανε στην κιθάρα. Είδα όλο αυτό το συγκερασμό και πόσο κοντινά είναι το ρεμπέτικο με τον blues. Λοιπόν, αυτή είναι η σχέση μου εμένα με το ρεμπέτικο και γενικότερα αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι η μουσική μας είναι πάρα πολύ πλούσια και καλό είναι να βουτάμε μεγαλώνοντας τη μουσική αυτή και να ρουφάμε ό,τι υπάρχει, ό,τι μας έχει η κληρονομιά μας, ό,τι έχει μέσα μας η κληρονομιά μας, γιατί μόνο έτσι θα σωθούμε σαν Έλληνες. Να έχουμε τις βάσεις μας, να ξέρουμε, δηλαδή έχουμε το σπίτι μας και πηδάμε τη μάντρα να κάνουμε τις αλτίες, αλλά το σπίτι να υπάρχει. Η γλώσσα είναι το νούμερο ένα. Παιδιά, να πούμε κάνα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε μετά. Πώς να ξεκινήσουμε, με το Άνοιξε, Άνοιξε, Μαρία Σουλτάτου. Μάλιστα. Μαράκι.
να σου τραγουδώ. Η καρδιά μου φλόγες βγάζει, μα δε βγαίνεις να σε ειδώ. Σας μιλάω
τελείως. Χάλια θα περάσουμε όπως η Βαλινάτου. Αναστατωθήκαμε εντελώς. Δημήτρης Παπαχρήστου, γεια σου Μίτσο μου. Καλώς ήρθες. Να είσαι καλά Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Ξέρω ότι είναι φορτωμένο το πρόγραμμα, αλλά εντάξει, έχουμε κάτι συμπάθειες, έτσι δεν είναι. Είναι αλήθεια αυτό. Και άκουσα και ποιοι θα είναι και βλέπω και τα παιδιά εδώ. Είναι αυτή η συνέχεια. Δηλαδή η σκέψη στη δεκαετία του 50 που πήγαινα σε ένα τσουκμπόξ για να ακούσω τραγούδια, ήμουνα 8, 10, 12 χρονών. Άκουγα διάφορα τραγούδια και όταν άκουγα κανένα ρεμπέτικο, πιτσιρικάς ήμουνα, γιατί μου άρεσε. Δεν υπάρχει διαχωρισμός στο τραγούδι, γιατί τα διαχωρίζουμε το ελαφρό λαϊκό, το ελαφρό ρεμπέτικο, το βαρύ ρεμπέτικο, όλα αυτά. Το ρεμπέτικο ενοχλούσε. Η αστική τάξη δεν το γούσταρε. Κρύβανε και τα μπουζούκια και τα μπαγλαμάδες. Και τελικά βλέπουμε ότι είναι ο πολιτισμός μας. Είναι ο πολιτισμός μας, γιατί το ρεμπέτικο τραγούδι έχει αφομοιώσει το δημοτικό τραγούδι. Δηλαδή, όταν μια φορά μου τραγούδαγε η μάνα μου και το έλεγε δημοτικό το τραγούδι, ξαφνικά εγώ το ακούω ρεμπέτικο ζεμπέτικο. Και το ακούω από τον Μάρκο Βαβακάρη. Δηλαδή, μια γυφτοπούλα στο βουνό είναι και δημοτικό τραγούδι. Πάνω σε τρίκορφο βουνό, μάνα και διχατέρα δυο. Δηλαδή είναι και άλλα τραγούδια. Δηλαδή, καμιά φορά με σηκώνουν και χορεύω. Και αυτά που είπε ο Βαγγέλης, και ο ένας Βαγγέλης και ο άλλος, έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει διαχωρισμός στο τραγούδι. Υπάρχει ελευθερία, από την παγκόσμια ελευθερία, αλλά και στον τόπο μας υπάρχει αυτή η τάση. Ακόμα και τα νέα παιδιά το δημοτικό τραγούδι να θέλουν να τον κάνουν τζαζ, τις πικροδάφνες των Αρθών το έχουν κάνει ένα σωρό, και τα υπηρώτικα. Υπάρχουν όμως και άλλοι που τα ρεμπέτικα τα κάνουν ροκ. Διότι το ρεμπέτικο είναι και τζαζ. Τζαζ είναι ελευθερία. Είναι και δημιουργία όμως. Το θέμα είναι ότι καλά κάνεις και κάνεις αφιέρωμα στο ρεμπέτικο. Ο καθένας έχει το ρεμπέτικο μέσα του και το τραγούδι που τον σηκώνει και τον γεμίζει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συνεχίζεις και χαίρομαι περισσότερο διότι υπάρχουν τώρα μαγαζιά που συνεχίζουν ειλικρινά και δεν παντρεύουν απλώς το τραγούδι και έτσι για να έχουμε ένα ωραίο πρόγραμμα, αλλά αφομοιώνουν πράγμα ουσιαστικό που είναι η ρίζα μας, είναι η μνήμη μας, είναι η ιστορία μας και να το ξέρετε ότι η μνήμη είναι η ίδια μας ύπαρξη, αντιστέκεται και στη φθορά του χρόνου και σε κάθε μορφή εξουσίας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πολύ ωραία, μας τα πες. Πολύ ωραία. Αντρέας Μαζαράκης. Λοιπόν, ρεμπέτικο. Μου λέει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου ότι φεύγαν από τον Κίζη η παρέα όλοι τότε καμιά... Δηλαδή 20άριδες, 25άριδες και κατεβαίναν στη Δραπετσόνα. Τα νιάτα δηλαδή, οι πιτσιρικάδες, για να κάτσουν να απολαύσουν αυτό το μοναδικό άκρουμα. Και το ρεμπέτικο, μην ψάχνεις να το βρίσκεις μονάχα στον κόσμο που το ξέρεις. Τα είπα προηγουμένως ο Γερμανός, τα είπα και ο Δάτης από δίπλα. Υπάρχει παντού. Εμείς δεν είμαστε αστεί, εμείς είμαστε λαϊκά παιδιά. Λόγο. Για ένα λόγο. Είναι αμέριμνο. Δηλαδή δεν παραχωρεί μερίδα να. Άμα το βάλεις η λογική της αντιπαροχής, δεν θα μαζέψεις ρεμπέτικο. Θα μαζέψεις κάτι άλλο. Λοιπόν, εντάξει, τελείωσες. Την πιο ωραία κουβέντα την είχε πει κάποτε ο Καρούζος. Όταν χάσαμε, λέει, το ένα μας το ποδάρι, χάσαμε τη Μικρά Ασία, τότε ο Πατέρας των Θεών μας έστειλε το ρεμπέτικο. Για να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Και να το κουβαλάμε πάντα μέσα μας. Λοιπόν, παιδιά, πάω από μου κάνα τραγουδάκι, γιατί μετά θέλω να μιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Ζαμπέτα. Έχει να μας πει πολύ ωραία πράγματα. Ο Δάντης πίνει και μεθάει. Πίνω και μεθά, ο φάμαν μεραν
ξεχνώ. Γενικά Μπέκρης, ο Χάμαν Χασίκλης και Μέρακλης, ο Χάμαν Χασίκλης και Μέρακλης. Γιατί όλο λες, ο Χάμαν κούκλα μου πως δε με θες. Γιατί όλο λες, ο Χάμαν κούκλα μου πως δε με θες.
πράγματα, ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Κυρία Ζαμπέτα, λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εντάξει, αντί να λέω τι και πώς, έκανε... Ξεκινάμε με αυτό. Για τον μπαμπά έκανε μια άλλη προσέγγιση. Έχουν γραφτεί βιογραφίες για τον Ζαμπέτα και πολύ καλές δουλειές έχουν γίνει. Ωστόσο, ήταν μια άλλη προσέγγιση με τη βοήθεια και την επιμέλεια του Γιώργου του Τζάμπρα, έτσι δεν είναι? Του αγαπημένου φίλου, ο οποίος σέβεται και αγαπάει πάρα πολύ και γνωρίζει όσο λίγοι το τραγούδι μας, το λαϊκό μας τραγούδι, και όχι μόνον. Πείτε μας εσείς δύο-τρία λόγια. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω που είμαι απόψε εδώ. Από τον καιρό που γεννήθηκα, έχω βιώσει όλα τα τραγούδια του Ρεμπέτικου. Γιατί ουσιαστικά ο πατέρας μου ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 50, που ήταν η ακμή του Ρεμπέτικου. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Άγκυρα, τις αδερφές Παπαδημητρίου, τη δικηγόρο μας και φίλη κυρία Έλλη Ρούσου. Α, η Έλλη. Την κυρία Έλλη Ρούσου. Η Έλλη είναι φοβερή, φοβερή. Για το γραμματώσιμο, τον κύριο Κώστα Σπυριούνη, που έχει φιλοτεχνήσει το γραμματώσιμο του πατέρα μου, που ήταν πολύ τιμητικό να κάνει τον πατέρα μου γραμματώσιμο. Και τον κύριο Γιώργο Τσάμπρα, ο οποίος έκανε την οργάνωση και την επιμέλεια του κειμένου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και καθώς επίσης έβαλε και ένα CD μέσα της δεκαετίας του 50, με 20 τραγούδια από τους δίσκους των 78 στροφών, πριν τα 45 άρια, και ανήκουν στο Ρεμπέτικο. Πολύ σχέση με το Ρεμπέτικο Ζαμπέτας, και αυτό που πρέπει πάντα να λέμε, γιατί τα καλά πρέπει να μην τα κρύβουμε, ήταν πόσο πολύ στάθηκε δίπλα και τον βοήθησε, ίσως είναι βαριά λέξη, αλλά πόσο πολύ τίμησε ο Ζαμπέτας τον στράτο του Μπαγιουμτζή. Ναι, το στράτο, ο οποίος ήταν... Ο οποίος ήταν ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής και ο οποίος ήταν, ξέρετε, οι εποχές τότε που αρχίζανε, όπως λέγανε πριν, ακόμα και ο Βαμβακάρης έλεγε ότι πάω στις ταβέρνες με κανένα πιατάκι, να πούμε. Ήταν στα δύσκολα και ο Ζαμπέτας στήριξε τον Μπαγιουμτζή και δε το... Και όχι μόνο. Αυτά δεν... ναι, και όχι μόνο. Και το Μάρκο τον Βαμβακάρη, όταν ήταν στην παρακμή τους, έχω γνωρίσει και τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, τον Τζάντα. Τζάντα. Αυτή ήταν μια ομάδα. Και τον Μάρκο τον Βαμβακάρη, που όταν ήταν στην παρακμή τους, ο πατέρας μου τους έδινε θέση στο πάλκο. Στο πάλκο, δίπλα του, βέβαια. Δίπλα τους. Βέβαια. Τους τιμούσε. Βέβαια. Έλεγε πως ήταν οι κολόνες του Παρθενώνα. Και αυτό πρέπει να το μαθαίνει ο κόσμος, όπως και κάτι άλλο. Ο πατέρας μου έλεγε, δεν υπάρχει Ρεμπέτικο, υπάρχει μόνο ελληνικό τραγούδι. Δεν έκανε διαχωρισμό. Είμαστε Έλληνες και υπάρχει το καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Από το δημοτικό μας μέχρι σήμερα. Έτσι, έτσι. Νικόλας Βαφιάδης, καλησπέρα Νικόλα μου. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας. Και εγώ, δική μου η χαρά. Κάνει η καρδιά μου σαν με γελιό με κοιτάζει. Ευρωπουλή μου, πότε πας να πειράζει. Ήθελα να πω αυτό που λέει ο Μαζαράκης, να το επεκτείνω λίγο, διότι μπορεί να ανδρώθηκε το Ρεμπέτικο στις γειτονιές της Αθήνας, στην Κεσαριανή, στο Βύρωνα και του Πειραιά, στα Καμίνια, στην Τραπετσόνα. Αλλά γεννήθηκε και ο σπόρος του μας έρχεται από τις χαμένες πατρίδες. Έτσι. Μας έρχεται από τη Σμύρνη και από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν. Από λιμάνια, έτσι. Λιμάνια, από λιμάνια. Από λιμάνια. Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Πειραιά. Από τις φυγικές συνοικίες. Ακριβώς. Ακριβώς. Μα οι πρόσφυγες φέραν μαζί τους αυτό το σπόρο. Αυτός λοιπόν ο φορέας ιστορίας που μας έρχεται από τόσο μακριά, στο βάθος της ιστορίας μας, στο βάθος της ψυχής μας στην πραγματικότητα, δεν είναι δυνατόν να μην μας δονεί, να μην μας πάλει. Κύριος Γιώργος Κουβαράς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι μου κάνεις? Καταρχάς, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ φέτος και έτσι συνεχίζουμε να σε βλέπουμε, γιατί είναι όαση αυτή η εκπομπή, σε αυτά που ακούμε. Γιατί δυστυχώς έτσι η τηλεόραση δεν προβάλλει το καλό κομμάτι της μουσικής και είναι μια όαση που είναι σημαντικό ότι την έχουμε ακόμα αυτή. Και χαίρομαι πάντα όταν είμαι εδώ. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός για το Ρεμπέτικο. Μιλάνε οι ειδικοί, οπότε εγώ καλύτερα να πω κανένα τραγούδι. Σωστό, γι' αυτό σε φέραμε, ως τραγουδιστής. Λόγια μαγικά με το μπουζούκι μου γλυκά. Μ'
Μ' άρεσε πολύ αυτό το αμέριμνο που είπατε πριν. Και νομίζω ότι αυτό εξηγεί και γιατί το ρεμπέτικο περνάει έτσι από γενιά σε γενιά και γιατί κάθε νέα γενιά και οι νέοι επικοινωνούν τόσο πολύ με το ρεμπέτικο. Είναι ένα τραγούδι από την ψυχή για την ψυχή, αλλά ταυτόχρονα έχει και αυτή την, αυτό το αμέριμνο στοιχείο, το οποίο προσυδειάζει πάρα πολύ στους νέους. Έχει μια, έτσι, είναι λιτό και πολύ αυθεντικό. Και γι' αυτό νομίζω ότι οι νέοι το αγκαλιάζουν. Είναι δηλαδή ένα άκουσμα που τους γίνεται αμέσως οικείο. Πέτρος Καρσιώτης, καλησπέρα, Πέτρο μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να πω ότι είναι το απλό. Εγώ πριν έρθω και στην προηγούμενη εκπομπή με τα ρεμπέτικα, δεν είχα κι εγώ ασχοληθεί ιδιαίτερα. Είχα ακούσματα, αλλά μέχρι εκεί. Εγώ έχω μείνει εκστασιασμένος από την απλότητά τους, καταρχήν. Δεν λένε σοφίες. Λένε πράγματα που έχουν βιώσει οι ίδιοι και ίσως οι φίλοι τους, οι σύντροφοί τους. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το αισιόδοξο τραγούδι που λέει το Βαμβακάρι, όλοι οι ρεμπέτες όταν με βλέπουν, μ' αγαπάνε κτλ. Είναι η αλληλεγγύη. Έχω συγκλονιστεί από την άλλη και από την προηγούμενη εκπομπή με τα ρεμπέτικα, με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον ιστοριογράφο, ο οποίος περιέγραψε σε ένα τραγούδι την κατάσταση της Ελλάδας του 1936, όταν είχαμε 4 θανάτους που συντάραξαν τη χώρα και έφεραν ουσιαστικά τη δικτατορία μεταξά. Βενιζέλος, Παναγής Τσαλδάρης, Δεμερτζής και πριν πρώτος Κονδύλης. Αυτοί οι 4 θάνατοι άνοιξαν ουσιαστικά το δρόμο για τη δικτατορία. Αυτό το έχει δώσει σε 4 στροφές. Όλο. Όσα βιβλία και να διαβάσει κανείς, αν ακούσει το τραγούδι του Βαμβακάρη και τη σχέση των βασιλιάδων τότε με όλη αυτή την ιστορία, τα έχει μάθει όλα. Πάντως, το έχουμε ξαναπεί, ήταν και ρεπόρτερ και σοβαρή ρεπόρτερ. Δηλαδή, ρεπόρτερ, τρομερή και ιστοριογράφη. Ρεπορτάζ κανονικό. Ρεπόρτερ. Κανονικό, ήταν το ρεπορτάζ. Πρώτη ρεπόρτερ. Φέρετε μια κούπα με κρασί, θα μας πει η Κατερίνα Τσιρίδου. Βάλετε. Δεν είναι
ψεύτικα. Παίζω η φαρμάκια στα ζεις σε βαρέθηκα. Κι αν χρυσά παλάτια τα ζεις είναι ψεύτικα. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ και καιρό οργώνουν την Ελλάδα με μια ωραία παράσταση που εντάξει έχει και πολλά εύσημα έτσι κι αλλιώς. Με τους συμπαίθρους από τα Τύρανα, ο Παρτσαλάκης και μια πλειάδα γνωστών και άξιων συναδέλφων. Εντάξει, κάνανε ένα μικρό διάλειμμα εδώ στην Αθήνα και τους τσιμπήσαμε και τους φέραμε για την παρέα μας. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια σου, φίλε Σπύρο. Λοιπόν, για το προηγούμενο που λέγαμε για το ρεμπέτικο. Ό,τι είναι σπουδαίο, δυνατό και μεγάλο κυνηγέται. Και ευτυχώς, γιατί έτσι επιβιώνει. Και αυτός ο τόπος εδώ αν επιβιώνει η χώρα αυτή, και μετά από 400 χρόνια μας κυνηγήσανε πολύ, γι' αυτό ζήσαμε. Και τώρα που μας έχουν πάρει φαλάγγι, έχω την εντύπωση ότι θα ξανασταθούμε στα πόδια μας, ακριβώς γιατί ό,τι κυνηγέται αξίζει. Και γι' αυτό υπάρχει. Λοιπόν. Έτσι μας κυνηγάνε και εμάς, λοιπόν. Ναι. Κάνουμε 40 χρόνια αυτή τη δουλειά. Έχω πάρει από το θέατρο πολλά πράγματα. Φέτος νιώθω ότι δίνω. Και ας μου το συγχωρέσουν. Κάνω μια περιοδία. Με ένα έργο που έχει πάρα πολύ γέλιο. Με ένα έργο που το έχει ανάγκη η περιφέρεια, γιατί θεωρώ ότι η χώρα περνάει δύσκολα. Και στην επαρχία τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Και επειδή είμαι από εκείνα τα μέρη κι εγώ, γεννήθηκα σε μια πολύ φτωχή κατάσταση. Γι' αυτό είναι σκοτεινός ο χειμώνας και βαρύς και νιώθω ότι, θέλω να νιώθω τουλάχιστον, ότι υπηρετώ αυτούς τους ανθρώπους. Να πάω να τους δώσω χαρά και γέλιο με ένα έργο που έχει γράψει ο Ρέμπας Παπανασίου, που είναι σπουδαίο έργο, δηλαδή ιστορικό, συμπέθερη από τα Τύρανα, με συναδέλφους εδώ. Λοιπόν, πάμε στην Πλειάδα. Την Πλειάδα, ναι. Μην το καλύψω με την Πλειάδα. Γεια σου, Πλειάδα. Να πούμε κανένα όνομα, γιατί... Η Πλειάδα είναι Νικολέτα Βλαβιανίου. Πρώτη. Βάνα. Βάνα. Κούκουρας. Βασίλης Κούκουρας. Αγγελική. Αγγελική Δαλιάνη. Λέγε. Ο... Βασιλική Δέλη. Σταμάτης Τσελέπης. Ο Δημήτρης Ολέκος. Ένα λεπτό. Και μου είπε, όταν θα αναφέρεις το όνομά μου, θα σηκωθείς όρθιο. Ποιος. Περικλής Λιανός. Α, καλά, δεν. Λοιπόν. Σταμάτα τώρα, τα πεσίρει να μιλήσει η Πλειάδα, λέμε. Νικολέτα, λέγε. Νικολέτα, λέγε. Τι να πω, εγώ... Έχω εντολές από τον Τάγαρη. Εμένα μου αρέσει έτσι κι αλλιώς το να ταξιδεύω εκτός Αθηνών. Εγώ δεν σ' αρέσω. Ναι, καλά, εσύ λατρεύω, πεθαίνω. Έχουμε κάνει ένα σύριαλ παλιά μαζί, τον αγαπώ πάρα πολύ, ήταν μια... πολύ καλή έτσι, εποχή. Αλλά και τα παιδιά όλα είναι φίλοι και δεν... Επειδή στη δουλειά μας είναι λίγο δύσκολο να βρεις έτσι, καλή παρέα και ειδικά στις περιοδίες είναι απαραίτητο να έχεις καλή παρέα. Γι' αυτό νομίζω ότι πάμε και καλά, γιατί είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Και αυτό περνάει προς τα έξω. Αυτό είναι. Ναι. Βάνα, λέγε. Τι να πω, είμαστε έτσι μια οικογένεια όπως είναι οι κύριε Μπέτες. Δηλαδή με τα δικά μας μυστικά, με τη δική μας πορεία, τις διαδρομές αυτές. Με τον κώδικά μας. Με τον κώδικά μας. Οι ηθοποιοί έχουν τον κώδικά τους. Και οι ηθοποιοί στην περιοδία έχουν πραγματικά τον κώδικά τους. Πραγματικά, ναι. Γιατί μοιραζόμαστε την καθημερινότητα από το πρωί που ξυπνάς μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθείς και αυτά που σκέφτεσαι για την επόμενη. Είναι μια κρυφή συμφωνία που έχουμε. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε και θα πάμε να καλά. Να συνεχίσετε γιατί... με μεγάλη επιτυχία, σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Βασίλης Κούκουρας, καλησπέρα, Βασίλη μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, για αυτή τη δουλειά που παίζω θεατρικά στην Πέθερη από τα Τύρανα, επειδή η φύση της δουλειάς μας, το ξέρεις πολύ καλά, εσύ είναι εθνησυγενής, αυτή εδώ η γέννηση έχει να μου πει κάτι. Σε τρία επίπεδα. Όσον αφορά τους συντελεστές, όσον αφορά τη σκηνοθετική κατεύθυνση και όσον αφορά το ρόλο μου. Και δεύτερο, επειδή είπαμε πολλά για το ρεμπέτικο, η λέξη ετυμολογικά βέβαια σημαίνει ρεμβάζω, τριγυρνάω, αλλά έχει και μια άλλη, δεύτερη εκδοχή, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη ρέμπελης, ρέμπελ, που είναι επαναστάτης. Αυτό σημαίνει ότι δεν γράφανε απλά τραγούδια για να περνάνε καλά. Περνάγανε και σοβαρά μηνύματα, αντιδραστικά δε, τα οποία για την εποχή εκεί ήταν πάρα πολύ πρωτοποριακά και ρηξικέλευτα, θα έλεγα.
και αντισυμβατικοί και αντικομφορμιστές βεβαίως μια ζωή, όπως είναι οι απλοί άνθρωποι. Άρα έχει τρομακτική ουσία να μάθουμε, γιατί και εγώ παιδί είμαι, το ρεμπέτικο τραγούδι. Να, στην Αγγελική πες αυτά. Βέβαια. Καλά, η Αγγελική. Μα γι' αυτό την έχω δίπλα μου. Η Αγγελική τα ξέρει, δεν λέμε τώρα. Η Αγγελική, ναι, ναι, δεν είμαι παιδί πια. Μεγάλωσα. Έχει παιδί πια. Γεια σου, Αγγελική Δαλιάνη. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που, έτσι, που θα περάσω όλο το χειμώνα μου με τους συγκεκριμένους συναδέλφους. Εδώ ο κύριος Παρτσαλάκης είπε «Δίνει, εγώ παίρνω» και παίρνω πολύ. Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη παρέα και αυτά. Αυτά. Λοιπόν, ο Ανδριανός, ο Κατσούρης, χρόνια φίλος μας, εραστής πραγματικά του ρεμπέτικου, ασχολείται χρόνια με το Σπύρο Ούτσιο, γνωρίζει στην ταβέρνα του Κάβουρα, με χορεύουν καταπληκτικά αυτούς τους χορούς. Πολλά χιλιόμετρα κάνουν κάθε φορά που τους καλούμε, γιατί έρχονται από μακριά, αλλά το γουστάρουν, μας αγαπάνε, τους αγαπάμε και εμείς και κάπως έτσι γίνεται. Γεια σου, Ανδριανέ. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθες, φίλε. Ευχαριστώ που μας καλέσετε για άλλη μια φορά. Χαιρόμαστε να ερχόμαστε εδώ. Και εμείς πολύ. Περνάμε καλά. Αυτοδίδακτη είστε, έτσι. Εγώ είμαι, ναι, αυτοδίδακτος, ο Σπύρος όχι. Έχει... Τον έχεις διδάξει εσύ? Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, από το χώρο, όλη την παρέα. Να πούμε ότι δεν, έχετε, δεν είναι η δουλειά σας, δεν έχετε σχέση, έχετε άλλες δουλειές, τελείως. Εγώ έχω και άλλη δουλειά. Έχεις και άλλη δουλειά. Αλλά είμαι και δάσκαλος χορού. Α, μάλιστα. Διδάσκω χορό. Ασχολούμαι επαγγελματικά με το χορό. Επαγγελματικά. Εσύ, Αδριανέ? Εγώ ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το χορό, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά επαγγελματικά με το ρεμπέτικο, γιατί είμαστε σε μια κομπανία, τρεις και μία λέγεται, που παίζουμε πάρα πολλά ρεμπέτικα. Στον Άφλιο συμβαίνει αυτό. Στον Άφλιο είναι στον το σχήμα μας. Τρεις και μία. Τρεις και μία. Μάλιστα. Το σύνολο. Λοιπόν, πάμε τώρα με τη μία, να ακούσουμε ένα ρεμπέτικο από τον Βαγγέλη Γερμανό. Σακάκι μου, θα σβήσω απ' το μεράκι μου. Και καημό έχω μεγάλο. Δεν μπορώ να πάρω άλλο. Και καημό έχω μεγάλο. Δεν μπορώ να πάρω άλλο. Τόσα κουστούμια τώρα που ρεσταρίζα, φίλος δε με πλησιάζει. Τα παλιό ρούχα κοιτάζει. Φίλος δε με πλησιάζει. Προσεχούνε κι από κοντά σου τρέχουνε. Σαν παλιό
σαν παλιώσουν πέρα ως πέρα. Δε σου λένε καλημέρα. Σαν παλιώσουν πέρα ως πέρα. Δε σου λένε Καθώστε. Μαρία, τι κάθεσαι. Μαρία, δείχτα. Σήκω πάνω. Έλα, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα. Απόψε κάνεις μπαμ. Σταματούν τα τραμ. Στολίστηκε σκυρά μου στην πένα στο κατίνι. Να ζήσει κι ο Λεβέντης, ο Λεβέντης που σε τίνει. Απόψε κάνεις μπαμ.
ξαπλώσου στο ταξί, ξαπλώσου στο ταξί και πάμε να γλεντήσουμε σε φίνο μαγαζί. Απόψε στο Τσιτσάνι, πω τι έχει να γίνει για κάνεις πως χορεύεις, ποτήρι δεν θα μείνει. Απόψε κάνεις μπαμ. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά, είναι σοβαρά. Κορακάκιστο, αμάν. Παρότε. Ποια λέει το σπρώγω όμως. Τα λέει το... Αντιλαλούν τα φουνάκια και τα συμβεί στα πέριτς. Καλώς τον Ευάγγελο. Τα δειλινά.
Καλάκη με την ορχήστρα σου. Έλα ρε ουλάνοβε. Θα μας πεις τώρα, Ενίτης, όσοι έχουν πολλά λεφτά, να ξέρουν τι θα κάνουν. Άμε. Δεν φοβάσαι. Όσοι έχουν πολλά λεφτά. Έπρεπε να πείτε και την κρινιάρα, την γάτα. Θα πεθάνουμε, θα μαναμάν, μαζί
χάσες και μάλλον επηγαίνεις. Μα γρήγορα με ξέχασες και μάλλον επηγαίνεις. Έχεις γνώμη τώρα αλλάξει, παγγελιό δεν είσαι τάση. Παγγελιό δεν είσαι τάξη, έχεις γνώμη τώρα αλλάξει. Μαγεμένη αράπια.
μαγεμένη αραπιά. Στου γυαλού τα βουτσαλάκια.
μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω. Πες την πολύ σκοτούρα μου, όπα. Γιατί να σ' αγαπήσω. Κλαίω και λέω μυστικά για σένα ναι, γιατί να σ' αγαπήσω. Γιατί με βασανίζεις. Αφού η καρδιά μου επώνεσαι για σένα ναι, γιατί με βασανίζεις. Όταν γλυκό κοιτάζεις, τα μάτια σου τα ράπικα πόσους γελούν όταν γλυκό κοιτάζεις. Μπράβο, Αδριανέ. Ίσως η κορυφαία στιγμή της βραδιάς, παιδιά, διότι αρχίζει τώρα η δημοσιογραφική ομάδα από την παρέα. Λοιπόν, Νικόλας Βαφιάδης, τικ-τακ. Άμα τα δύσκολα. Γεια σε εδώ. Tiki-tiki-tak.
Φίλο πουλί μου, να σε ρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το Κωστά, Κωστά, το κατάλαβες το κλείσιμο. Αυτό είναι το κλείσιμο. Έτσι κάνουμε φινάλε. Σε σταμαθαίνει ο Βαφιάδης. Μετά φταίει αυτός από μου. Για να δω τώρα με τι κότσια θα σηκωθείτε, κύριε Κουβαρά. Πολύ δύσκολο. Μετά του Βαφιάδη τώρα. Κι όμως, βάλατε. Σε ξεχνώ και μπρος την πόρτα σου περνώ. Σου λέω λόγια μαγικά με το μπουζούκι μου γλυκά. Σου λέω λόγια μαγικά με το τα μαγικά.
Γιώργο, ναι. Γιώργο, έδωσες απαντήσεις, αγόρι μου. Έδωσες απαντήσεις. Ναι. Τώρα θα πάρουμε τις παραγγελίες. Βαγγέλη, εντάξει, λαϊκό τραγούδι, πολύ απόψε ρεμπέτικη η βραδιά, αλλά έχω παραγγελίες, δεν γίνεται να μην μας κάνεις. Έχουμε δύο παραγγελίες να σου κάνουμε. Το Φθινόπωρο και την Τρελή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Ένα παραπονιό και ένα δάκρυ. Χωρίς αγάπη,
νύχτα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ψάχνω μες στο σκοτάδι τα όνειρά μου τα χαμένα για να βρω. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αδική ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πόνειρα, τα καρδιά της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Σαν παιδί δυστυχισμένο. Περιμέναμε με τη Σάσα. Μας έχει υποσχεθεί πράγματα η Σάσα. Για να δούμε. Σάσα Παπαλάβλου, βαράτε παιδιά, δεν σηκώνετε αλλιώς. Thank you.
φάρμακο. Αχ, βρες το φάρμακο, γιατρέ μου. Αχ, αχ, γιατρέ μου, βρες το φάρμακο, το πόνο μου. Πόνο μου να, το πόνο μου να γιάνει, το πόνο μου να γιάνει. Τάσα Παπαλάβρου. Υπέροχη, υπέροχη. Με το αντίστοιχο είδος. Με το αντίστοιχο είδος της Αρμενίας κάνει μεγάλη καριέρα, νομίζω Αρμενία, η Αζίζα Μουσταφά Ζαντέ. Διεθνώς. Στην Ελλάδα δεν υποστηρίζουμε τη μουσική μας. Έτσι, και φταίει το κράτος το ίδιο. Δεν το κάνει ποτέ. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε και να τραγουδάμε στο σχολείο. Καλό είναι. Okay. Να τραγουδάμε και αυτό. Το μάνα μου τα κλεφτόπουλα. Έτσι. Πρέπει να αρχίσετε να διδάσκετε η παράδοση, η μουσική παράδοση στα σχολεία. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καμαρώνουμε για αυτό που έχουμε, για την κληρονομιά μας. Και δεν το κάνουμε ποτέ. Εντάξει, μεταξύ ρεμπέτες και ρεμπέτικες κομπανίες, ναι, παρακαλώ, υπάρχουν, παρακαλώ. Συγγνώμη, απανταχού της γης. Τουρκία. Τουρκία. Πριν από όλα, Τουρκία. Και δουλεύουν και υπάρχουν ομάδες που... Ολλανδία, Σουηδία, Δανία. Πραγματικά ήμουν στην χαιρετίζουμε κιόλας όπου μας ακούνε. Λοιπόν, πώς συνεχίζουμε. Έχουμε παραγγελίες. Τι πες, πες μου. Μόνο ένα λεπτό. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δάντη που ανέφερε πριν την Αζίζα Μουσταφά Ζάντεχ, που είναι η πηγή έμπνευσής μου για αυτό που στην πραγματικότητα κάνω. Σπουδαία μουσικό, σπουδαία μουσικό. Είναι σπουδαία μουσικό. Αλλά είσαι εξαιρετική, έτσι. Δηλαδή... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μόνο που συνειρμικά σου είπα το όνομα. Μπράβο. Για μένα είναι μεγάλο πράγμα. Η Αζίζα στην πραγματικότητα που είναι από το Αζερμπαϊτζάν. Αζερμπαϊτζάν, μπράβο. Ενώνει το Αζερμπαϊτζάν. Την παραδοσιακή μουσική με την jazz και ας πούμε την πιο ethnic μουσική, και στην πραγματικότητα αυτό θέλω να κάνω και εγώ, εμπνευσμένη ίσως από την Αζίζα και φυσικά άλλες φυσιογνωμίες της παγκόσμιας μουσικής πραγματικότητας. Έτσι λοιπόν και εγώ τη δική μας παράδοση θέλω να τη μεταφράσω μέσα από κώδικες πιο global, πιο παγκόσμιους, και βγαίνει αυτό το πράγμα. Πραγματικά χαίρομαι πολύ που το εντόπισες και είναι αυτή πραγματικά η κατεύθυνση. Μπράβο, σας, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, Κατερίνα Τσιρίδου, καεξής. Thank you.
Μπράβο, 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 μπράβο. Χρήστος Δάντης, λοιπόν. Εγώ. Έλα τα μεμέτια, πάμε!
πάρουν βιολιά και πανάιδο. Thank you.
κόσμος θα χαλάσει. Έμαθα πως είσαι μάγκας, Αντώνη. Έμαθα πως είσαι μάγκας. Εγώ. Πάλι. Άμα, γιατί με αληθεύει, αληθεύει.
καταπληρώσει. Δεν θα της περάσει, μη φοβάσαι, όταν μες στην αγκαλιά μου θα σε. Πάντα μες στην αγκαλιά μου εσύ θελάσαι. Θέλω να σας στήσω την ορχήστρα μας λίγο. Ο Δημήτρης Ογκίνης είναι στο ακορντεόν. Ο Ηλίας ο Μαυρίκης στην κιθάρα. Ο Σκιατσούλης ο Νίκος στα κρουστά. Το μπουζούκι στο παγλαμά μου διαφεύγει το όνομα. Κώστας Μίτσιος. Στον μπάσο ο Νίκος ο Γύρας. Βιολί, καλά, ο Σωτήρης Μαργώνης, παιδιά. Και ο Μιχάλης ο Παπαδάκης στο πιάνο. Λοιπόν, Χαρικλάκη, πάει εδώ, το μαράκι Χαρικλάκη. Thank you.
Πηγαίνοντας για το φινάλε σιγά-σιγά, να ευχαριστήσω, γιατί δεν απρολαβούνται, να ευχαριστήσω όλους και όλες που ήρθατε εδώ και μας κάνατε συντροφιά και στήσαμε αυτή την ωραία ρεμπέτικη βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις κυρίες και τους κυρίους που ήρθαν από το Άργος για χάρη μας από το Πολιτιστικό Φορεστικό Σύλλογο Η Παράδοση. Τον Ανδριανό και τον Σπύρο και όλους τους υπολείπους και λέμε να κλείσουμε με Γιώργο Ζαμπέτα, μια και το είχαμε πει. Ένα ομαδικό να τραγουδήσουμε όλοι μαζί ένα Ζαμπέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας. Να πω ένα μικρό. Παρακαλώ, και ένα μεγάλο. Επειδή μιλάμε για αυθεντικούς ανθρώπους και για γνησιότητα, το γνώρισα τον Γιώργο Ζαμπέτα, πολύ μικρό σε ηλικία, ήμουνα 12 ετών, στη γιορτή Γρασιού. Λοιπόν, έτυχε να τραγουδήσω, μόλις τελείωνε ο Ζαμπέτας, κατέβαινε και ο παρουσιαστής, ο Κώστας ο Βενετσάνος τότε, μας σύστησε και του λέει, Γιώργο, του λέει από εδώ ένας νέος, του λέει, συνάδελφος, χαριτολογώντας, ο Χριστάκης. Μου λέει λοιπόν, με χαϊδεύει στο κεφάλι και μου λέει, Ζήρικο, πόσο χρόνο είσαι? Του λέω 12, κύριε Ζαμπέτα. Μου λέει, χα, από μικρό στο, στο κουρμπέτι, ε. Α, αυτό το πράγμα, το θυμάμαι σαν τώρα, λοιπόν. Νιώθω ευλογία το χάιδεμά του στο κεφάλι. Απίστευτο. Από τα όσα ωραία έχω διαβάσει για τον Ζαμπέτα, θα σας πω το εξής που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι, έχει πάει κάπου στις Βρυξέλλες, νομίζω. Είναι, εν πάση περιπτώσει, έχουν κάνει ένα μεγάλο. Έχει τελειώσει και έχει πάει σε ένα χώρο που τους είχαν δώσει για να αλλάζουν. Και έχει αλλάξει. Και την ώρα που αλλάζει είναι γυμνός. Αλλά δεν έχει κλειδώσει. Και μπαίνει μια κυρία μέσα και κάποια. Μόλις τον βλέπει και λέει, τι κάνεις, σε βάφτης δεν έχεις πάει? Στην παραλία της μαύρης μου παλιόζωης να κλείσω τα βιβλία. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, το στρώμο Πειραιώ. Ιδανικό, ιδηλίγιο,
άλλα με υγεία. Να είμαστε καλά, να ξανανταμώσουμε. Να είστε καλά. Άντε, καλή νύχτα.